Με τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφύγων να έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της στους Ασπράγγελους, το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρηματιών του Ζαγορίου επικεντρώνεται στην αποτροπή πλέον αντίστοιχων εξελίξεων και σε άλλα χωριά της περιοχής. Η ανησυχία που διατυπώθηκε εύγλωτα στην ανοιχτή εκδήλωση διαμαρτυρίας το απόγευμα της Τετάρτης στους Ασπράγγελους είναι αν το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής με αναφορά στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, αλλά και με την προοπτική ένταξης στον κατάλογο των πολιτιστικών τοπίων της UNESCO, κινδυνεύει να μεταλλαχθεί σε κάτι που δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Έτσι, οι πληροφορίες που έφταναν εδώ και καιρό στα δημοσιογραφικά γραφεία για ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει και άλλοι επιχειρηματίες να μετατρέψουν τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα σε δομές φιλοξενίας προσφύγων έφτασαν και στην περιοχή και έγιναν οι σχετικές επισημάνσεις από όσους τοποθετήθηκαν στην εκδήλωση. Ο κίνδυνος αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής είναι υπαρκτός, επισήμαναν οι εκπρόσωποι των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής αλλά και εκπρόσωποι της Ένωσης Ξενοδόχων, ενώ σχετικές αναφορές έγιναν και από τον Δήμαρχο Γιώργο Σκουβέλο αλλά και από τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης, Βασίλη Σπύρου και Λεωνίδα Τσουμάνη αντίστοιχα. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ζαγορίου διαθέτει ένα και μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο είναι το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η περιοχή υπηρεσιών τουρισμού υψηλού επίπεδου αποτελεί προτέρημα του Δήμου και των Δημοτών μας. Για τον λόγο αυτό άλλωστε και η Πολιτεία υιοθέτησε και προχώρησε σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργείου Πολιτισμού και αυτά που έχει εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από την πλατεία της Βίτσης, ώστε το Ζαγόρι να ενταχθεί στον Παγκόσμιο Κατάλογο Πολιτιστικών Τοπίων της UNESCO. Μάλλον χωρίς καμιά ρατσιστική διάθεση απέναντι των παιδιών αυτών, έτσι. Και δεν θέλαμε να μείνουμε αμέτωχος σαν Δήμος και να αποφασίζουν άλλοι για μας. Όπως και οι απόψεις και άλλων ιδιοκτητών ακινήτων στην περιοχή, οι οποίοι συμφωνούν με την ιδέα αυτή και θα ήθελαν και ήδη να λειτουργήσουν αύριο τα κατελήματά τους κατά αυτόν τον τρόπο. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, η πανδημία του COVID-19, προβλήματα λοιπόν, άρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια με τη λειτουργία της πρώτης δομής, αν θα ακολουθήσουν και νέες αιτήσεις και αν η πολιτεία δεχτεί το Ζαγόρι να το μετατρέψει σε μια περιοχή όπου τα καταλήμματα πια θα λειτουργούν ως δομές φιλοξενίας προσφύγων. Έτσι, διότι ανατρέπει μια μεγάλη πορεία την οποία παλεύουμε να δημιουργήσουμε στο Ζαγόρι. Εάν η πορεία όλων αυτών των ανθρώπων που επένδυσαν είναι να φιλοξενήσουν ανθρώπους αποκατάστασης, δεν θα καθόταν να ρίξουν όλο αυτό το χρήμα να δημιουργήσουν τέτοια καταλήμματα. Θα φτιάχνουν ένα απλό κατάλημα για να φιλοξενήσουν, να δημιουργήσουν τέτοιους χώρους φιλοξενίας. Θεωρώ ότι από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής το θέμα αρχικά υποτιμήθηκε. Δεν μπήκε στη σωστή του διάσταση, με αποτέλεσμα τώρα να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις τις οποίες οδήγησε η ΕΤΕΣ και αναγκαστικά εμείς συρθήκαμε. Αντί για όσο χρονικό διάστημα το σχέδιο νόμου που αφορούσε την εγκατάσταση σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις ήταν σε διαβούλευση σχεδόν ένα νόμο, ένα μήνα να καταθέσουμε τις προτάσεις μας με τις ιδιαιτερότητες τις οποίες έχει η περιοχή. Αντί να κάνουμε αυτό και να πούμε ότι αυτή η ένταξη δεν είναι δυνατή να γίνει αυτών των παιδιών εδώ για τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο Δήμος μας, απουσία υποδομών, δραστηριοτήτων, ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσίες υγείας κτλ. Εμείς απουσιάζαμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να μην πούμε όχι λοιπόν στη μάσα και την αρπακτή των ΜΚΟ. Με λίγα λόγια λοιπόν το κομμάτι αυτό δεν είναι κομμάτι που έχει να κάνει λοιπόν με το τι ακριβώς ας πούμε γίνεται στη συγκεκριμένη δομή. Γνωρίζουμε και στη συγκεκριμένη δομή, γνωρίζουμε ότι είναι η ΜΚΟ λοιπόν που έρχεται στο Ζαγόρι, δεν έρχεται ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα μας βρουν απέναντί τους και πραγματικά κάνω μια έκκληση λοιπόν στο Δήμαρχο, πραγματικά λοιπόν ο οποίος έχει λοιπόν ανοιχτά αυτιά και ανοιχτά μάτια λοιπόν να πει ναι στη δημιουργία αυτής της Επιτροπής, Ελάσσονα αντιπολίτευση, λοιπόν, συμπολίτευση και ΕΤΕΣ και οποιοδήποτε άλλος παράγοντας, όπως ο κύριος που μίλησε προηγουμένως λοιπόν, από την Ένωση Αγωνιστήων, θέλει να συμμετάσχει σε αυτή την επιτροπή, να βγει ένα ψήφισμα
Και προτού λοιπόν κλείσει ξανά όλη η Ελλάδα, δυστυχώς λόγω COVID, να πάμε απευθείας σε έναν και μοναδικό άνθρωπο. Να πάμε οπωσδήποτε στον Πρωθυπουργό. Αν εδραιωθεί ο χαρακτηρισμός του Ζαγορίου ως χώρος hot spots προσφύγων και μεταναστών, η τουριστική ταυτότητα της περιοχής που όλοι σας και όλοι μας προσπαθήσαμε πολύ να αναδείξουμε και να τη βάλουμε στον παγκόσμιο χάρτη, θα ακυρωθεί μέσα σε μια νύχτα. Εμείς θεωρούμε ότι τέτοιες κινήσεις θα πρέπει να εκλείψουν, διότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν δεσμευθεί ότι οι προσωρινές δομές προσφύγων και μεταναστών θα δημιουργούνται σε πλήρως ελεγχόμενες και μακριά από περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Εξάλλου, ο κύριος Μηταράκης έχει υποσχεθεί ότι μέχρι τέλος του χρόνου, σε όσες δομές έχουν χαρακτηριστεί ως ξενοδοχειακές και φιλοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες, θα εκλείψουν να λειτουργούν. Το πρόβλημα είναι ότι το χωριό έχει 30 κατοίκους, 30 μόνιμους κατοίκους, και οι μετανάστες θα είναι 40 από ό,τι μαθαίνω, θα είναι περισσότεροι από τους χωριανούς. Δεν υπάρχει ένα κέντρο υγείας. Το δεύτερο βασικό πεδίο στο οποίο στηρίχθηκε η συζήτηση που έγινε στους ασπράγγελους και μάλιστα υποβροχή για αρκετή ώρα είχε να κάνει με τις ενέργειες που έκανε ή δεν έκανε ο Δήμος Ζαγορίου με τον Δήμαρχο Γιώργο Σκουβέλο να παραθέτει αρχικά το ιστορικό ενεργειών της Δημοτικής Αρχής. Δέχθηκε όμως στη συνέχεια την ισχυρή κριτική από τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης, ενώ εχμές για τη στάση της Δημοτικής Αρχής διατύπωσαν και οι εκπρόσωποι της Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων Ζαγορίου αλλά και κάτοικοι των ασπραγγέλων. Ο Δήμαρχος υπεραμείνθηκε των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής, κατηγορώντας τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και την πρώην Δημοτική Αρχή του Βασίλη Σπύρου για την απόφαση που είχε λάβει το 2016 να αποδεχθεί τη λειτουργία της δομής στο Τσεπέλοβο χωρίς ενστάσεις τότε για το κακό προηγούμενο που τελικά δημιουργήθηκε. Δυστυχώς η συνάντηση αυτή γίνεται κατόπιν εορτής. Γιατί ήδη, από ό,τι ξέρετε, η δομή έχει αρχίσει τη λειτουργία της. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 5 Αυγούστου, αποφασίσαμε, μετά από επίμονη δική μας πρόταση της παράταξής μας και της παράταξης του κυρίου Τσουμάνη, ότι θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση, στην οποία συνάντηση να παρευρεθούν πέρα από τους Ζαγορίσους, τους φορείς της περιοχής, τους επαγγελματίες, αλλά και οι πολιτικοί παράγοντες, αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν για μας χωρίς εμάς, αλλά και που τελικά δεν εμφανίζονται στο προσκήνιο για να στηρίξουν το επιχείρημα της λειτουργίας της δομής στους ασπραγγέλους. Συνεπώς, εμείς ως Δημοτική Αρχή στείλαμε 3 χαρτάκια στους υπουργούς στον αυτόν, σαν να μην υπάρχει τίποτε, να μην ακουγόμαστε πουθενά. Να φαίνεται τα πήγε ο ταχυδρόμος, τα διάβασε ο σύμβουλος, τα ρίξε στην άκρη. Και είμαστε εντάξει και δεν σαρά, συνεπώς διαμαρτυρηθήκαμε. Συνεπώς εγώ σαν Λεωνίδας Τσουμάνης, γιατί δεν το έχω συζητήσει με παράταξή μου, θα πρέπει μαζί με τις ενώσεις να συζητήσουμε το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούμε σε αυτό το πιστωτικό ίδρυμα. Ή άρχισε. Τι άρχισε, τι έπρεπε να κάνει, έπρεπε να πάρει το όπλο και να πάει κάτω να πυροβολήσει τα παιδιά. Τι έπρεπε να κάνει ο Δήμος. Σας παρακαλώ, κύριε μου, όταν θα έχετε το λόγο να μιλήσετε. Αλλά αν πάμε πίσω στο παρελθόν, κοιτάξτε ότι βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια. Αν δείτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, που συμφωνεί με την κατάσταση της δομής στο Τσεπέλοβο. Η τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας οφείλει να συνδράμει στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος με ανθρωπιά αλληλεγγύη, όπως ταιριάζει στον πολιτισμό μας.